μια κουβέντα για το σημερινό αποτέλεσμα και την ισοπαλία ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους. Τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος δεν σημαίνει τίποτα ιδιαίτερο. Ίσως να βοηθήσει λίγο στην ψυχολογία. Απλά να πω λίγο για το παιχνίδι, ότι έγινε ένα παιχνίδι πρωταρχικό ρόλο σε αυτό το παιχνίδι. Άδικο για τις δύο ομάδες έπαιξε η δύναμη. Ο πολύ κακός αγωνιστικός ρόλος δεν βοήθησε καμία από τις δύο ομάδες να παίξουν. Βέβαια τα παιδιά της Μαρκό γνωρίζαν καλύτερα το γήπεδο και είχαν τον έλεγχο. Νομίζω δεν κινδυνεύσαμε κάπου ιδιαίτερα. Σε μία-δύο φορές ο Γιώργος Μαρινάκης μας βοήθησε πάρα πολύ. Αντιμετωπίσαμε και κάποια προβλήματα τραυματισμών. Θα δούμε, θα τα αξιολογήσουμε την επόμενη εβδομάδα, να δούμε τι γίνεται. Και ο Νιούμαν και ο Ντούλια ήταν αναγκαστικές αλλαγές. Μαζί με τον Παπάζογλου και τον Μαγκίνα είμαστε πολύ αποδυναμωμένοι, αλλά τα παιδιά παλέψαμε και νομίζω ότι δίκαια πήραμε την ισοπαλία. Και μια κουβέντα για τον κόσμο που γέμισε σήμερα το γήπεδο και τι σημαίνει αυτό για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Ανατολικής Αττικής. Θεωρώ ότι η Ανατολική Αττική έχει την τύχη, η Ψανά έχει την τύχη να έχει αυτή τη στιγμή πολλές καλές ομάδες. Πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που παίζουν στο πρωτάθλημά της, αρκετά πολλούς προπονητές, αρκετά καλούς, πάρα πολύ καλούς. Και νομίζω ότι ο κόσμος αυτό το αναγνωρίζει και θεωρώ ότι μπορεί με διάφορες κινήσεις να γίνει ακόμα καλύτερο και ελιστικότερο το ποδόσφαιρο της Ανατολικής Αττικής, για όφελος βέβαια των ανθρώπων που το παρακολουθούν.